Καλημέρα κύριε Μπατιέλο από τα Κύθυρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας, στα πανέμορφα Κύθυρα. Βέβαια, πάντα. Πολύ όριστα φαντάζομαι τώρα, ναι. Και τώρα καλημέρα. Η άνοιξη είναι υπέροχα εδώ, πραγματικά είναι ωραία. Βέβαια, βέβαια. Χαιρόμαστε που σας έχουμε στη γραμμή μας. Έχουμε να πούμε κάποια πράγματα. Που μιλάμε. Ναι, ναι. Καταρχάς να πω κάποια πράγματα για εσάς. Αμπατιέλος Νικόλαος, μέλος της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, του Γραφείου της Επιτροπής Περιοχής της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής και γραμματέας της Τομεϊκής Επιτροπής Πειραιά του ΚΚΕ. Επίσης ήταν γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ την περίοδο 2015-2023. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά. Είναι απόφυτος του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Αυτά ξέρω. Πολλά, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πείτε μας λίγο πώς βλέπετε την κατάσταση να διαμορφώνεται. Αν θα έχουμε αυτοδυναμία, γενικότερα έτσι θα σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Ωραία. Αυτοδυναμία από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, είναι πασιφανές νομίζουμε, ούτε στις 21 του Μάη, ούτε αν προσπαθήσουν να κάνουν και νέα εκλογική μάχη για να εφαρπάξουν την ψήφο ενός κόσμου που δεν θέλει να ψηφίσει αυτούς που κυβέρνησαν, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα διλήμματα τώρα θέλουν να δυναμώσουν, ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βλέπουν και αυτοί αυτό που συναντάμε και εμείς, είναι σίγουρο, είναι σε όλη την Ελλάδα αυτό, δεν αφορά μόνο τον Πειραιά, δεν αφορά μόνο τα Κύθυρα, δεν αφορά, καταλαβαίνετε, μόνο τοπικά τις κοινωνίες, ότι κυριαρχεί λόγω της εμπειρίας του ελληνικού λαού το κανένας από τους δύο. Μέρα. Και οι δημοσκοπήσεις τους δηλαδή ακόμα το βγάζουν ως το πρώτο κόμμα, θα μπορούσαμε να πούμε, και είναι δικαιολογημένο αυτό. Και πιστεύουμε ότι είναι μια ευκαιρία και οι κάλπες της 21ης του Μάη αυτό το αίσθημα οργής, δυσαρέσκειας να μην καμφθεί τώρα μπροστά στις εκλογές και στα ψεύτικα διλήμματα και στις ανέξοδες προεκλογικές υποσχέσεις που εντάξει έχουμε ακούσει και έχουμε ακούσει προεκλογικά και όλοι ξέρουμε τι γίνεται την επόμενη των εκλογών από αυτά. Αυτή η δυσαρέσκεια να μεταφραστεί σε ριζοσπαστικοποίηση που είναι το μόνο πράγμα που θα βρούμε την επόμενη μέρα μαζί μας. Και αυτό μπορεί να το εκφράσει μόνο το ΚΚΕ, ξέρετε, την επόμενη μέρα απέναντι σε μια αποχέρεια τη λαϊκή κυβέρνηση, όποια συνεργασία και να γίνει, είτε στις 21 του Μάη είτε σε άλλες εκλογές, αν θέλουν, να είναι το ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό, να είναι απέναντί του σίγουρα, το κόμμα που ξέρει όλος ο ελληνικός λαός αυτά που του λέει σήμερα, αυτά θα του πει και αύριο. Και είναι κριτήριο ψήφου, αν θέλετε. Οι θέσεις είναι σταθερές στο ΚΚΕ, να πούμε. Του τι ψηφίζεις, βέβαια. Του τι ψηφίζεις να σου βγει και την επόμενη μέρα και να μην ψάχνεις την ψήφο σε μια συνεργασία με ένα κόμμα που δεν ψήφισες γιατί δεν ήθελε να κυβερνήσει. Αλλά να βρεις τελικά το κόμμα που ψήφισες να το τσοντάρει, έτσι όπως λέμε, για να φτιαχτεί μια κυβέρνηση και να ανέβει στην εξουσία ο ένας ή ο άλλος. Να έχεις ένα κόμμα που θα είναι δίπλα και μαζί με το λαό απέναντι στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, γιατί τα προβλήματα θα διωγγωθούν. Και δεν είναι ένα και δύο, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Είναι χιλιάδες τα προβλήματα, κύριε Μπατιέλο, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά. Από πού να αρχίσουμε? Από την αδυναμία των πολιτών να πληρώσουν τη ΔΕΗ, στα σούπερ μάρκετ τα τρόφιμα που είναι στα ύψη, καλά την νοικοκυριού, θα μου το σχολιάσετε αργότερα. Επίσης, οι Έλληνες κυκλοφορούν με κουπόνια. Τα καύσιμα είναι στον ουρανό. Έτσι. Τίποτα. Δεν μας φτάνει όλη η μέρα το ραδιόφωνο να έχουμε να μιλάμε για τα προβλήματα. Η γνώμη μας είναι ότι τα ζούμε στο πετσί μας, τα ξέρουμε καλά. Και πρέπει να βγει το κατάλληλο συμπέρασμα για να τα αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, δείτε τις προεκλογικές εξαγγελίες που προφανώς και κατευθύνονται αυτές στο να καθησυχαστεί ένας κόσμος που ζορίζεται με όλα αυτά που βιώνει κάθε μέρα. Και ακούμε διάφορα για τον κατώτατο μισθό, για το μέσο μισθό, διάφορα νέα πας που βγαίνουν, όπως ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης χτες για τους νέους 150 ευρώ χτες, όταν νοικιώνται και λοιπά. Θα ακούσουμε πολλά.
Και ζητάνε, λέει, ναι, κάπως το λένε συμβόλαιο, είπε ο κύριος Τσίπρας, ή ανάπτυξη για όλους. Ξέρετε, ο κόσμος έχει πείρα από συμβόλαια. Mm-hmm. Πώς είναι όταν πας να κάνεις ένα συμβόλαιο στην τράπεζα, σωστά, που όλα τα γράμματα, η διαφήμιση είναι όμορφα και ωραία λόγια, αλλά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και τα ψηλά γράμματα. Στα ψηλά, λοιπόν, καλά το λέτε αυτό, ναι. Και έτσι είναι και τα προγράμματά τους. Και των δύο κομμάτων και του Πασόκ Κινάλ. Δηλαδή σε αυτά τα ψηλά γράμματα λένε ότι για να γίνει οτιδήποτε θετικό από την πλευρά τους πρέπει να πηγαίνουν όλα πολύ καλά με την οικονομία. Και εδώ έρχεται το πρώτο θέμα μεγάλο που πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Μάλιστα. Την ίδια στιγμή που το λένε αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδας, όχι το ΚΚΕ που το λέει και το ΚΚΕ, αλλά και άλλοι οικονομικοί ή και αξιολόγηση που οι λεγόμενοι κλπ. Και η Διεθνής Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε ότι έχουμε μπει σε φάση επιβράδυνση της οικονομίας. Δηλαδή, αν ζήσαμε έτσι στην ανάπτυξη που υπήρξε και υπάρχει, καπιταλιστική ανάπτυξη για λίγους, λέμε εμείς, και όχι για τους πολλούς, σκεφτείτε τη νέα φάση που μπαίνουμε, που θα ξαναμπούμε σε επιβράδυση και σε ορατό το ενδεχόμενο μιας νέας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Άρα είναι λίγο ολίγων άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αυτά το ξέρουν καλά, απλά προεκλογικά ανέξοδα τάζουν στον κόσμο. Πού κατέκτησε ο λαός συγκεκριμένη κλάδη εργαζομένων, αγρότες που έχετε και αρκετούς εκεί στα κύθυρα, μια ανάσα ανακούφισης μόνο με τον αγώνα τους. Έτσι. Πουθενά αλλού. Έτσι. Δηλαδή αυξήσεις την προηγούμενη τετραετία πήρανε μόνο οι κλάδοι σημαντικές, έτσι, και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κατακτήθηκαν σε κλάδους όπου έγιναν απεργίες οργανωμένοι με τα σωματεία τους, και εκεί ξέρετε είναι μπροστά το ΚΚΕ, με τα στελέχη και τα μέλη του, όπως στους οικοδόμους, όπως στην αυτοεπισκευαστική ζώνη, οι προσπάθειες μεγάλες που γίνονται στους ναυτεργάτες και σε άλλους τέτοιους κλάδους, ή οι αγρότες που κάθε χρόνο, έτσι, με σταθερότητα, συνέπεια, αγωνίζονται για τα μεγάλα ζητήματα που τους χαίνονται στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κοινή αγροτική πολιτική, που 30 χρόνια είδαμε τα προβλήματα τα μεγάλα που δημιούργησαν στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Mm-hmm. Ναι. Και είναι ένα θέμα. Όλος αυτός ο κόσμος, ο κόσμος που υποφέρει δηλαδή, και είναι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ο κόσμος που πληρώνει το 95% των φόρων, βεβαίως, τη στιγμή που τον πλούτο τον καρπώνεται μια χούφτα έτσι μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, και αυτοί όλοι μαζί πληρώνουν το 5% των φόρων, τι θέλουν να έχουν απέναντι τους την επόμενη μέρα? Αυτό είναι το πραγματικό δίλημα των εκλογών, την επόμενη μέρα των εκλογών. Εμείς λέμε ότι πρέπει να έχουν απέναντί τους αδύναμα κόμματα που θα σχηματίσουν την επόμενη κυβέρνηση. Mm-hmm. Ας είναι οι δυνάμεις σας αυτοαποκαλούνται όπως θέλουν. Το θέμα είναι να είναι φοβισμένα. Μάλιστα. Φοβισμένα και από την ψήφο, για να μπορούν με ένα δυνατό κουκουέ που θα είναι μαζί τους την επόμενη μέρα να αποσπάσουν τις όποιες κατακτήσεις. Από τα πιο απλά θέματα. Εμείς, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, θέλουμε να σας το πούμε. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές το ζήτημα των εγγυημένων τιμών στα προϊόντα μέσα στη Βουλή. Mm. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές τα ζητήματα τα φορολογικά των αγροτών ή την εξασφάλιση φθηνών λιπασμάτων, άλλων πρώτων υλών, για το ζήτημα των αποζημιώσεων 100% και σε φυτικό και σε ζωικό κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους, και άμεσων αποζημιώσεων, όχι να περνάνε χρόνια, λοιπόν, για όλα αυτά. Το θέμα λοιπόν είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα δεν τα υλοποιούν, ίσα ξυλώνουν το pullover κατακτήσεων. Θυμίζουμε το τρίτο μνημόνιο με το οποίο όλοι τους, και ο ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, και η Νέα Δημοκρατία, και ο ΣΥΡΙΖΑ, και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, λοιπόν, κόψανε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο κίνησης. Το θυμάστε και το θυμούνται πάρα πολύ καλά όλοι οι αγρότες που μας ακούνε. Και σε αυτά τα ζητήματα καταλαβαίνετε ότι σωτήρας, ό,τι και να λέει τώρα, δεν πρόκειται να βγει από την επόμενη κάλπη. Αυτό που μπορεί να βγει είναι ένα πιο δυνατό κουκουέ. Και εκτός από τα μέτρα ανακούφισης που λέμε εμείς, να δυναμώσει ξανά και η ελπίδα στον κόσμο. Mm-hmm. Ότι μπορούμε τον 21ο αιώνα να ζούμε όπως μας αξίζει. Όπως αξίζει σε αυτούς που παράγουν όλο τον πλούτο, όπως αξίζει σε αυτούς που με τον υδρότα τους, στα χέρια τους, στο μυαλό τους παράγουν τα πάντα, να χτίσουν μια κοινωνία που το κέρδος θα πάει στην άκρη, γιατί το κέρδος είναι αυτό, το κέρδος, το καπιταλιστικό κέρδος τσακίζει τα δικαιώματα. Και να μπορούν να ζήσουμε, να μην υπάρχουν περιοχές που είναι ξεχασμένες από το Θεό. Και τα κύθυρα, ξέρετε, το ξέρετε καλύτερα, από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, είναι παρατημένα κυριολεκτικά, ρημάζουν. Μάλιστα. Με μια σειρά απαραίτητες υποδομές, δηλαδή αποχετευτικό,
τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Mm-hmm. Τα ζητήματα με το νερό που έχουν ανοίξει τώρα με πολύ επικίνδυνο τρόπο, με την παραπέρα εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση του νερού. Μεγάλο, το νερό νεράκι δηλαδή. Μεγάλο το θέμα αυτό, ναι. Ναι, ναι, ναι. Όπως και σε όλα τα νησιά του Αργοσαρονικού, δηλαδή και στην Αίγινα, πολύ μεγάλα προβλήματα και αλλού. Δηλαδή ένα νησί πανέμορφο, με τεράστιο φυσικό κάλλος, με τους ανθρώπους φιλόξενους και εργατικούς και όπως να παλεύουν να επιβιώσουν. Λοιπόν, και να μην παίρνουν οι απαραίτητες πολιτικές στήριξης. Γι' αυτό λέμε ότι για μας δεν τελειώνουν όλα στις 21 του Μάη, το ξέρετε καλά. Θέλω να πω, μπορεί να το γνωρίζουν αρκετοί από τους κατοίκους των Κηφίρων, ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ήρθε για άλλη μια φορά ο υποψήφιος επίσης με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Αλφα Πειρά Κινήσεων, ο Αλέξανδρος Οκοτέας, και συνομίλησε. Μάλιστα. Με τους πολίτες της περιοχής. Ναι, βέβαια, χθες, προχθές. Και γι' αυτό σας τα λέω τόσο ζεστά τα, και ναι, τα έχω πολύ ζεστά τα προβλήματα. Γιατί αυτά είναι που απασχολούν τον κόσμο. Τα γνωρίζετε πάρα πολύ, ναι, καλά. Ναι, και απασχολούν τον κόσμο και είναι θέμα να είμαστε μαζί και πριν και στην κάλπη και κυρίως στους αγώνες μετά. Ό,τι κατακτήσαμε έτσι, δεν το κατακτήσαμε άλλωστε. Πάντα με αγώνες. Η επόμενη μέρα, κυρία Μπατιέλο, βλέπετε να είναι εύκολη για όποια κυβέρνηση και αν σχηματιστεί. Δεν θα είναι εύκολη, όχι. Δεν θα είναι, όχι. Δεν θα είναι εύκολη. Για το λαό κυρίως δεν θα είναι εύκολη. Και αυτά τα περί σταθερότητας που λένε για να έχουν σταθερές κυβερνήσεις, αυτό εννοούνε. Για το λαό πρέπει να μπαίνουν από τον αυτή και να βγαίνουν από τ' άλλο. Πρέπει ο λαός να σκέφτεται τη δικιά του σταθερότητα. Και όταν ο μισθός τελειώνει σε 18 του μήνα, τα δικά του στοιχεία τα λένε έτσι, της Ελστάτ. Στη 19 του μήνα πόσο σταθερός πιστεύετε ότι αισθάνεται κάποιος? Με τα 800 ευρώ και τα 700. Μα τελειώνουνε, αφού είπατε, ναι. Ακρίβεια παντού. Δέξ. Και το ΦΠΑ δεν τον καταργούνε. Και υπεραποδίδουν και οι σούπερ μαρκετάδες τα κέρδη τους και τα έσοδα του κράτους. Ο μόνος που δεν υπεραποδίδει τελικά είναι η τσέπη και το λαϊκό εισόδημα. Αυτό είναι που είναι διαρκώς προς τα κάτω. Ή πόσο σταθερός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που ξέρει ότι υπάρχουν νόμοι από όλες τις κυβερνήσεις και κανείς δεν το αλλάζει ούτε προεκλογικά, που μπορεί την επόμενη μέρα να του σπάσουν την πόρτα λοιπόν και να του πάρουν το σπίτι επειδή δεν κατάφερε λόγω της υπόλοιπης ακρίβειας να ανταποκριθεί σε ένα δάνειο το οποίο πήρε για να έχει μια πρώτη κατοικία και να στεγάσει αυτόν την οικογένειά του κλπ. Πόσο σταθερός, αν θέλετε, μπορεί να αισθάνεται κάποιος όταν βλέπει τη χώρα μας, γιατί είναι και τα μεγάλα θέματα και εκεί είναι η βασική συμφωνία των υπόλοιπων κομμάτων και η βασική διαφοροποίηση του ΚΚΕ. Όταν βλέπεις τη χώρα μας να γίνεται ορμητήριο αμερικάνικων έτσι, αρμάτων, μάχης, αεροπλάνων, αεροπλανοφόρων στη Σούδα, στον Πειραιά, στην Αλεξανδρούπολη και να έχεις και την απέναντι, τώρα που γίνεται αντιπαράθεση πλευρά με την καπιταλιστική Ρωσία στο έδαφος της Ουκρανίας και την πληρώνει ο Ουκρανικός λαός, σωστά. Να λένε εμείς έχουμε στόχο από όπου ξεκινάνε τα αμερικανικά πολεμικά έτσι μέσα. Μέσα σε αυτά βάζουν τη σταθερότητα μας και λένε. Και την Ελλάδα, ναι. Ναι. Απέναντι σε αυτά, ξέρετε, η επόμενη μέρα μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση την επόμενη μέρα ακριβώς γιατί στα μεγάλα συμφωνάνε. Το ότι σηκώνουν τους τόνους της αντιπαράθεσης δεν είναι ότι δεν θα έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Είναι γιατί διαπραγματεύονται και τσακώνονται όντως, έτσι υπάρχει ένας τσακωμός, για το ποιος θα έχει τον πόνους ή τους περισσότερους βουλευτές για να υλοποιήσει την ίδια πολιτική, λέμε εμείς, απλά ίσως να εξυπηρετεί και κάποια πιο ειδικά συμφέροντα, τμήματα του ελληνικού κεφαλαίου που μπορεί να έχουν δεσμεύσεις. Το ΚΚΕ δεν έχει καμία δέσμευση. Γι' αυτό μπορεί να έχει αυτή την πολιτική. Καμία δέσμευση από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Για να μας λένε τι να κάνουμε και τι να ψηφίζουμε. Γι' αυτό σταθερά καταψηφίζουμε αντιλαϊκά μέτρα ή υπερψηφίζουμε όσα ελάχιστα είναι φιλολαϊκά. Δεν έχει καμία δέσμευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που στο κάτω-κάτω της γραφής αυτά είναι τα υπερμνημόνια που υπάρχουν ακόμα. Έτσι, ισχύουν δηλαδή όλοι οι μνημονιακοί νόμοι και έρχονται και καινούργοι. Λοιπόν, δεν έχει καμία δέσμευση στο ΝΑΤΟ για την απαραίτητη απεμπλοκή της χώρας μας από το σφαγείο του πολέμου και τους κινδύνους που φέρνει και στον λαό μας εδώ. Άρα όπως αυτοί ετοιμάζουν, λέμε, τα προαπαιτούμενα
για το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι νέα αντιλαϊκά μέτρα, εμείς λέμε ότι προαπαιτούμενο για το λαό για να την παλέψει την επόμενη μέρα είναι ένα πιο δυνατό κουκουέ και στις εκλογές. Που βλέπουμε αυξημένα ποσοστά, τις δημοσκοπήσεις βλέπουμε. Βλέπουμε ότι έχει άνοδο, έτσι. Μπορώ να το πω ναι. αυτό. Ναι, είναι τα μηνύματα που παίρνουμε ούτως ή άλλως. Ναι, για πείτε μας, τι σας λέει ο κόσμος που. Ναι. Τις περιοδίες που κάνετε αυτό τον καιρό. Περιοδίες είναι πολύ μαζικές οι συγκεντρώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Σας μεταφέρουν σίγουρα πολλά προβλήματα της καθημερινότητας. Μας φέρνουν και ταυτόχρονα αυτό που δεν είναι θέμα αν ικανοποιούμαστε ως κόμμα για θέσεις που έχουμε κλπ. Μας ικανοποιεί αν ξεμπλοκάρει ένας κόσμος που στήριζε στο παρελθόν άλλα κόμματα και έρχεται τώρα προς το ΚΚΕ, στο τι μπορούμε να κάνουμε και στην οργάνωση του κινήματος, των αγώνων και στις πολιτικές λύσεις που είναι απαραίτητες ριζικής ανατροπής για να δούμε άσπρη μέρα. Δηλαδή, να σας πούμε πάρα πολύ απλά, και εκεί στοχεύει ο κύριος Τσίπρας. Δεν στοχεύει στο ΚΚΕ με αυτά τα καλέσματα. Τώρα εντάξει, τα έχουμε ξανακούσει και το 12 και το 15. Δεν είμαστε ούτε στο 12 ούτε στο 15. Σωστά. Σε σχέση με αυτά. Δεν στοχεύει στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να δώσει ανοχή ή στήριξη. Στοχεύει στον κόσμο που απογοητεύτηκε και από την κυβέρνησή του το 15 και τον στήριξε. Εγώ να σας πω, πολλοί που συναντάμε τώρα, και κάποιοι είναι και στα ψηφοδέλτια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, στηρίξανε και το 19. Mm-hmm. Αλλά απογοητεύτηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και για την αντιπολίτευση που έκανε στη Νέα Δημοκρατία. Που ψήφισε το 50% των νόμων, ανάμεσά τους τον μισό νόμο Χατζηδάκη. Που όλοι είδαμε τι σημαίνει για τα εργατικά δικαιώματα, για τους μισθούς. Είναι οι συνταξιούχοι που είναι πάρα πολλοί, που δεν μπορούν να ξεχάσουν ό,τι και να λένε σήμερα τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν ξεχνιέται. Η ταφόπλακα στη 13η-14η σύνταξη, μάλιστα. Το κόψιμο του ΕΚΑΣ. Αυτά τα ζητήματα για τους φτωχούς συνταξιούχους, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, άρα με αυτό έρχεται ο κόσμος σε εμάς τώρα. Είναι κριτήριο δηλαδή που σκέφτεται να ψηφίσει ΚΚΕ, ότι καθαρά του λέμε από τώρα ότι δεν θα δείξουμε καμία ανοχή σε μία αντιλαϊκή κυβέρνηση στην επόμενη. Και είναι πολύ θετικό ότι ανοίγει και γίνεται μεγάλη συζήτηση για το πρόγραμμα που έχει το ΚΚΕ εξουσίας και διακυβέρνησης. Και να μην είναι μόνο μια ψήφος αντίστασης καθαρή, που είναι τέτοια μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αλλά να είναι και μια ψήφος που ξαναδυναμώνει, το είπα και στην αρχή, γιατί είναι από τα πολύ σημαντικά κατά τη γνώμη μας, η ελπίδα στον κόσμο ότι μπορεί να ζήσει με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες. Έτσι. Κύριε Μπατιέλο, προς το τέλος της συζήτησής μας, θα ήθελα έτσι ένα μήνυμα δικό σας προς τον κόσμο, προς τους συρρυγώτες που μας ακούνε και όχι μόνο, διότι μας ακούνε και μέσω διαδικτύου παντού. Ναι, ναι. Το μήνυμά σας από το ΚΚΕ και από εσάς, ένα δικό σας μήνυμα, έτσι για να ολοκληρώσουμε. Δυνατό ΚΚΕ παντού, για να μπορεί με τα ενισχυμένα του ποσοστά και με τους πολύ περισσότερους βουλευτές που πρέπει να έχει, ανάμεσα σε αυτούς και βουλευτή στην Αλφα Πειραιά και στα νησιά που έχουμε χρόνια να βγάλουμε, να είμαστε εκεί που πρέπει για τον κόσμο, τόσο μέσα στη Βουλή και να μεταφέρουμε τις θέσεις του, τα αιτήματά του, τα προβλήματά του, καθαρά χωρίς δεσμεύσεις, όσο και πολύ περισσότερο και έξω από αυτήν, δίπλα στους αγώνες, στη διεκδίκηση παντού. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θα έρθετε στα Κύθηρα αυτόν τον καιρό. Προσπαθώ πάρα πολύ. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Εγώ να αλλά είναι πολύ πυκνό το πρόγραμμα. Είναι, ναι. Ναι, σίγουρα. Οι μέρες τελειώνουν, ξέρω τώρα. Τελική ευθεία είμαστε. Βέβαια. Καλή επιτυχία να σας ευχηθώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη μικρή συνομιλία. Ναι, να είστε ναι, καλά. Γεια.